τι, αυτό είναι το δεύτερο μάθημα σύγχρονου χορού, τεχνικής Μάρθα Γκράχαμ. Επειδή έχει λίγο κρύο σήμερα, θα κάνουμε λίγο ένα ζέσταμα. Πάμε λίγο να κάνουμε, να βλέπετε από το σπίτι. Φαίνουν καλά στην κάμερα. Οκ. Πάμε λίγο ρολαρίσματα. Και σκάβω κυλίτσα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και 1, 2, 3. Μέχρι να κουμπίσει μέσα, έτσι. Ακούγεται μουσική. Κρατηθείτε κορίτσια. Κρατηθείτε εδώ σε αυτό το σημείο. Έτσι, πάμε ροκαλίσμα. 5, 6, 7 και 1, ανεβαίνω, 3, 4, 5, 6, τεντώνω και πάω μακριά. Και πάμε άλλη μία φορά, αναμόνω τη μουσική και... Thank you.
σε πλαντόν θέση, βάλτε το αριστερό πόδι πάνω στο δεξί, τα χέρια σε ελεύθερη θέση εδώ στηριγμένα, εκεί, πλάτη ψηλά, στρολής, και πάμε, contract. Όλο αυτό θα γίνει, έτσι, και την τρίτη φορά.
δυναμικό contraction, σαν να τρώω μια στη δουλειά, άρα όλο το σώμα επηρεάζεται και θέλει λίγο πιο κοφτή κίνηση τώρα, ναι. Δεν θέλω να σκεφτείτε ροή, έτσι, θέλω να δω πραγματικά ένα χτύπημα, έτσι. Άρα, από εδώ που είμαι, κάνε πα! Έτσι, πρέπει πίσω, λίγα, και μέσα. Μέσα. Release διαγώδια, άξονας. Contract. Φάρι σας, εδώ, το φύγετε λίγο ψηλά. Φανταστείτε να τρώτε με βούνα στο στομάχι, ώστε φύγει το σώμα πίσω. Φεύγει το σώμα πίσω, εδώ, αλλά εσείς αντιστέκεστε. Προς τα πάνω, με την πάνω πλάτη, άρα το κεφάλι σας ελευθερώνεται πίσω. Έτσι. Μέσα, release. Το κάνουμε 4 φορές. Αργά, ανοίγω την πρώτη στη δεύτερη θέση. Και με τον ίδιο τρόπο. Contract, δεν θέλω να βάλω και να κάνω πιο πολύ δυνατά τα πόδια. Άρα κάνω flex, contract. Μέσα drop. Release, διαγώνια. Άξονας. Και χέρια. Μπράβο. Έτσι, συγκρότητα με τα χέρια. Η γράφη μου χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα χέρια ως εξής. Έδινε όθηση σε αυτό, στα μεγάλα contractions και τα χέρια τα είχε σαν cups, έτσι τα λέγαμε, cups. Θα το βρείτε αυτό, αν βάλετε χέρι σας κάτω στο πάτωμα. Κάτω στο πάτωμα. Σηκώνετε τα μετακάρπια και τα χέρια είναι έτσι. Σαν παπάκι. Έτσι, ναι. Άρα, η όθηση που κάνετε στη δεύτερη position με το contraction είναι εδώ. Αυτό, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Α, πολύ ωραία η κουμπάνια. Αυτό είναι, έτσι. Μπράβο. Εντάξει, για να δω δεύτερη. Εδώ. Και ένα. Σούπερ. Δύο μέσα drop. Τρία ρελίες διαγώνια. Εδώ τεντώνω τα κουτεπιέ και τα χέρια δευτεί. Τέσσερα δεδένα. Αυτό. Τέσσερις φορές. Και κλείνω στην παράλληλη. Λοιπόν, τώρα στην παράλληλη. Δική. Πιο δύσκολο. Πάμε. Μέσα. Release. Έχω ξανά. Contract. Μέσα. Release. Και αυτό 4 φορές, γυρίζω και έρχομαι στην αρχική, ναι. Ωραία, για πάμε. Ωραία, πώς σας βολεύει να το δείχνω. Στο πλάι. Στο πλάι, ωραία.
κίνηση για τη χρήση του κεφαλιού. Τα χέρια στη δεύτερη και με flex είναι cups. Στα πόδια στην diamond είναι cups ή είναι κάπως διαφορετικά. Κάντε το στην diamond, κάντε το έτσι σαν αρχή. Έτσι για να στηριχτείτε εδώ πέρα. Γιατί είναι πιο φύσικες θέσεις εδώ τέτοια. Ναι, αλλά μετά στη δεύτερη θα σας βοηθήσει αυτό τα cups. Και αυτό να έχει και μια ενέργεια. Άμα τα cups δεν μπορείτε ακόμα να τα κάνετε, δεν πειράζει. Σπρώξτε λίγο να σπαλάμε μπροστά. Αρκεί να νιώσετε την ενέργεια των χεριών. Φανταστείτε ότι σπρώχνετε κάτι μπροστά και σας πηγαίνει κάτι πίσω. Οπότε θα το δείξω από αυτή τη θέση τώρα. Ξανακάνουμε. Παιδιά, πραγματικά όμως η αναπνοή πρέπει να συγχρονιστεί. Δηλαδή εδώ πρέπει να ακούσω ένα για να βγει το contraction. Έτσι. Okay. Μη φοβάστε δηλαδή να αφήσετε τον αέρα. Και εδώ στο release φυσικά. Ναι, γεμίζω την πλάτη. Σκεφτείτε πίσω, όχι τόσο μπροστά, γιατί αλλιώς σας ηχοφωνιώ. Έφτασε. Contact.
παιδιά, δεν θα κάνετε κάτι με την πλάτη. Θα το κάνετε μόνο ακυλικά. Γιατί άμα κάνετε την πλάτη, θα πέσετε. Έτσι, άρα είναι μια μικρή κίνηση που γίνεται από την τρόνη εδώ. Contract. Release. Τέσσερις φορές. Και την τέταρτη εδώ, κρατώντας το contraction, πάω πίσω. Σπρώχνω προς τα λεκάνη για το high release. Εκεί. Πηγαίνω πίσω με contraction. Έρχομαι μέσα με contraction. Και το release είναι εδώ. Εντάξει. Κατανοητό. Να το ξαναδείξω. Άρα, η κανονική άσκηση είναι έτσι. Είμαι πάνω στα πόδια μου. Εδώ. Εντάξει. Και contract. Release. Contract. Release. Ας το κάνουμε τρεις φορές, έτσι. Contract τρίτη φορά. Πάω πίσω. High release. Πρώτα στο λεκάνι. Εκεί. Πάω πίσω με contraction. Μέσα. Και μακραίνω. Έχουμε ισορροπία. Για να σας δω. Ό,τι έκανε γκράφη στο πάτο, πάνω στα γόνατα, δεν ήταν πάνω στα γόνατα, γιατί όλο το σώμα έχει τέτοια ενέργεια προς τα πάνω, που ουσιαστικά δεν επιβαρύνεται τα γόνατά σας. Ναι, οπότε θέλω να το σκέφτεστε αυτό, όταν κάνετε πράγματα στα γόνατα, όλο το μυϊκό σύστημα, ειδικά η μυρή μου, τραβάνε προς τα πάνω, στηρίζουν. Εντάξει, παιδιά. Οκ, για πάμε λοιπόν να το κάνουμε με τη μουσική. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ.
είναι diamond, αλλά η φτέρνηση είναι ψηλά. Και έχω ένα, δύο, point flex, σκράφω τρία, τέσσερα τεντώνω, πέντε, έξι, point flex, επτά, οκτώ, το άλλο. Εντάξει, ένα λάξ. Μετά και τα δύο μαζί, δύο φορές και γίνεται το ίδιο στο πλάι. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Μετά βάζει τα χέρια. Ένα, δύο, το ίδιο χέρι ψηλά, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, επιστρέφει στην πρώτη θέση. Το ίδιο με το άλλο. Σε όλο αυτό στηρίζω την πλάτη μου, ειδικά την βάση της πλάτης. Και τα δύο μαζί. Δύο φορές και τα δύο μαζί. Εκεί. Και επιστρέφω εδώ. Κατόπιν γίνεται στη δεύτερη θέση με το χέρι. Ναι, ένα, ένα. Και τα δύο μαζί δύο φορές. Πάμε να το δούμε. Εδώ, οπότε κλείνουμε και ξαναμπαίνουμε σε ένα λεπτό.